Αντιμέτωποι με το σκληρότερο πρόσωπο τη φτώχεια, έρχονται καθημερινά όλο και περισσότεροι συμπολίτε μα, γεγονό που διαπιστώνουν απλοί πολίτε, αλλά και τοπική εξουσία και συγκεκριμένα και οι νομικέ υπηρεσίε του Δήμου Θεσσαλονίκη. Σε καθημερινή πλέον βάση, καλούνται να προσφέρουν τη βοήθειά του και την υποστήριξή του σε ανθρώπου κάθε ηλικία που έχουν χτυπηθεί βάναυστα από την οικονομική κρίση, με αποτέλεσμα να αδυνατούν σήμερα να καλύψουν ακόμη και τι βασικέ του ανάγκε. Ενδεικτικό των διαστάσεων που έχει προσλάβει το πρόβλημα τη φτώχεια είναι το γεγονό ότι στο μόλις ένα μήνα της λειτουργίας του την πόρτα του κέντρου ημερησίας υποδοχής αστέγων του Δήμου Θεσσαλονίκης έχουν περάσει 125 άτομα, εκ των οποίων 115 άντρες και 10 γυναίκες. Στη συντριπτική πλειονότητά τους τα άτομα προσέτρεξαν για βοήθεια στο κέντρο είναι κατά μέσο όρο ηλικία 45 χρόνων που τα τελευταία Δύο χρόνια έχασαν τη δουλειά του λόγω τη οικονομική κρίση, με αποτέλεσμα σήμερα να αντιμετωπίζουν οξύτατα προβλήματα. Όπω αναφέρει η αντιδήμαρχο κοινωνική πολιτική Καλυψογούλα, τονίζοντα ότι ο Δήμο Θεσσαλονίκη βρίσκεται σταθερά στο πλευρό των ανθρώπων που έχουν ανάγκη. Το κέντρο καθημερινά εξυπηρετεί. Πολλούς που έχουν ανάγκη. Αρξίζει να διευκρινίσουμε ότι ξεκίνησε τη λειτουργία του στι 11 Μαου, ενώ κατά τη διάρκεια του περασμένου μήνα δέχτηκε 431 επισκέψει από 76 άτομα, εκ των οποίων 52 Έλληνε θύματα τη κρίση. Μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο, οι άστεγοι που επισκέφτηκαν την νέα κοινωνική δομή αυξήθηκαν κατά 49, εκ των οποίων 45 άντρε και 4 γυναίκε. Το κέντρο ημερήσια υποδοχή αστέγων του Δήμου Θεσσαλονίκης στεγάζεται σε κτίριο από τη Μοναστηρίου 62. Η νέα κοινωνική δομή λειτουργεί και τι 7 ημέρε εβδομάδα και μένει ανοιχτή από τι 9 το πρωί μέχρι τι 9 το βράδυ. Σε καθημερινή βάση στο κέντρο μπορούν να προσρέχουν τουλάχιστον 50 άστια για να καλύψουν τι βασικέ του ανάγκε. Στο χώρο υπάρχουν λουτρά, χώροι υγιεινή, αλλά και πλυντήρια και ηματιοθήκη. Οι πέρα από τη φροντίδα της ατομικής υγιεινής τους έχουν πρόσβαση και σε υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής φροντίδας και περίθαλψης, όπως και σε υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης από εξειδικευμένο προσωπικό.